Για άλλη μια χρονιά, ο κύριος Γιάννης Σαρής τιμά την Παγκόσμια ημέρα του παιδικού καρκίνου, καθώς δορίζει στον Σύλλογο Εθελοντών κατά του καρκίνου τα έσοδα όλης της ημέρας από την ταβέρνα Το Κουτούκι του Σαρή. Ο κύριος Σαρής πραγματοποιεί τη συγκεκριμένη δράση για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, καθώς ξεκίνησε το 2019 με τους πολίτες της Καβάλας να αγκαλιάζουν τη συγκεκριμένη δράση και να προσφέρουν βοήθεια. Ενώ, όπως δηλώνει στην κάμερα του Ένα Channel, θέλει η δράση αυτή να γίνει θεσμός. Είναι η τέταρτη χρονιά που στη συνεργασία με τον Σύλλογο Καρκινοπαιδό Καβάλας, τους φίλους, προσπαθούμε και καταφέρνουμε να προσεγγίσουμε τον κόσμο. Έτσι και φέτος, δόξα τω Θεώ, υπάρχει δυνατότητα, ξεκινήσαμε, η απήχηση του κόσμου είναι πάρα πολύ μεγάλη και με τις κρατήσεις που φέρετε το μαγαζί είναι ήδη κρατημένο και για το βράδυ γενικά συνεχίζει και υπάρχει μια συνεχόμενη ροή. Ο κόσμος και πάλι ανταπεξήλθε σε όλη αυτή την προσπάθεια. Ότι είδαμε ότι για τη συγκεκριμένη μέρα ειδοποίησατε τον κόσμο λίγες ημέρες πριν και είπατε ότι είχατε κρατήσει από την πρώτη στιγμή. Ο κόσμος είναι θετικός σε όλα. Πάντα, πάντοτε. Ο κόσμος γενικά θέλει να προσφέρει με οποιοδήποτε τρόπο. Έτσι και φέτος, γιατί διαθέσαμε κάποιες κούπες όπου τα χρήματα θα δοθούν στους γιατρούς του κόσμου, ώστε να μπορέσουν να εμβολιαστούν κάποια παιδιά που δεν έχουν δυνατότητα, προπολήθηκαν την πρώτη μέρα πριν καν ξεκινήσουμε. Και έτσι τώρα τη δεύτερη μέρα διαθέτουμε κάποια βιβλιαράκια που είναι δωρεά ενός καβαλιώτη του Καζαζίδη, του Μπάμπη Σκητσογράφου, ώστε να μπορέσουν να δοθούν τα χρήματα, να συνεισφέρει και ο ίδιος δηλαδή με την προσπάθειά του πάλι για τα παιδάκια που δεν μπορούν να εμβολιαστούν. Δηλαδή ο συνδυασμός δύο εκδηλώσεων μαζί με τον Σύλλογο Καρκινοπαιδών Καβάλας με την κυρία Σταυρούλα, να μπορέσουμε να μαζέψουμε τα χρήματα, γιατί για μας το πιο βασικό είναι αυτό το οποίο γίνεται, είναι πραγματικά μεγαλύτερη σημασία, γιατί αυτό το οποίο κάνει ο Σύλλογος είναι η πρόληψη. Η πρόληψη είναι πιο σημαντική από το να τρέχουμε μετά, το καταλαβαίνετε, να αντιμετωπίσουμε μια κατάσταση. Και έτσι σήμερα είναι η μέρα κατά του παιδικού καρκίνου. Φαίνεται να έχει γίνει θεσμός. Είναι η τέταρτη χρονιά και ελπίζουμε πρώτα ο Θεός να μπορέσουμε και τα επόμενα χρόνια να αναπτύξουμε αυτή τη δράση και σκεφτόμαστε και άλλα πράγματα. Πιστεύουμε θα τα καταφέρουμε. Το παρόν στη ταβέρνα έδωσε και ο Σύλλογος Εθελοντών κατά του καρκίνου και όπως δηλώνει στην κάμερα του Ένα Channel, η πρόεδρος του Συλλόγου, κυρία Σταυρούλα Γκουλούση, με τα συγκεκριμένα χρήματα θα προσφέρουν βοήθεια σε τρία παιδιά. Ο Γιάννης Σαρής είναι ένας εμπιστοποιημένος πραγματικά επαγγελματίας. Έχει δώσει πολλά δείγματα γραφής αυτού του είδους και το συγχαίρουμε από καρδιάς. Για τέταρτη χρονιά λοιπόν ο Γιάννης Σαρής κάνει αυτή την κίνηση και δίνει τα χρήματα στο σύλλογό μας. Εμείς με τη σειρά μας τι κάνουμε. Αυτή τη στιγμή τα χρήματα αυτά όλα θα πάνε σε τρία παιδιά που από τη Θεσσαλονίκη θα πρέπει να φύγουν από τα παιδαγωγικά της Θεσσαλονίκης, από το ΑΧΕΠΑ και από το Ιπποκράτιο, θα πάνε στην Αθήνα για να κάνουν μεταμόσχευση μυαλού. Εμείς θα βοηθήσουμε αυτά τα παιδιά, αλλά και μετά από συνεννόηση που έχουμε έρθει με τη ΛΑΜΨΗ, που είναι Σύλλογος Γονέων Παιδιών με Νεοπλασματικές Ασθένειες, ό,τι παιδί βρίσκεται από την περιοχή μας εκεί μέσα στα παιδοογκολογικά, από εκεί και πέρα αναλαμβάνουμε εμείς για να βοηθήσουμε αυτά τα παιδιά. Και είναι ευχής έργο, γιατί μιλάμε για μεταμόσχευση μυαλού των οστών. Ο σύλλογός μας είναι επίσης εξουσιοδοτημένος από το όραμα ελπίδας να παίρνουμε δείγματα, δηλαδή να κάνουμε δότες μυαλού των οστών. Αυτές τις μέρες υπήρχε μια κινητικότητα ευξημένη, θα έλεγα. Και ας πω την ευλογία Θεού. Έχουμε μια κινητικότητα, στέλνουμε τα δείγματα κάτω στο όραμα ελπίδας και ίσως κάποιος από αυτούς να είναι πραγματικά να μπορεί να δώσει το δικό του μυαλό στον οστό να ταιριάσει με έναν ως παιδιού. Αυτή είναι η ευλογία η μεγάλη. Τι να σας πω, εμείς βρισκόμαστε δίπλα σε όλους τους καρκινοπαθείς του νομού Καβάλας με διάφορες δράσεις, το γνωρίζετε αυτό.